Θα ταξιδέψουμε και θα πάμε στην Ίδρα, στο αρχοντικό νησί του Άργου Σαρονικού, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Γιώργο Κουκουδάκη, τον οποίο θέλω να καλησπερίσω στην Κρήτη TV. Δήμαρχε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και να σας ευχαριστήσω πολύ με ένα ξεχωριστό φόντο από πίσω. Είναι το νησί μας, η Ίδρα μας. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, έτσι για να κατατοπιστούμε? Κοιτάξτε, είμαι στο κεντρικό σημείο, επειδή έχω μια υποχρέωση, βγαίνω από την βεράντα του σπιτιού μου. Και είστε τυχερός βέβαια, το σπίτι έχει μια υπέροχη θέα από πίσω. Να μας πείτε, έχει ξεκινήσει η τουριστική σεζόν? Έχει ξεκινήσει. Για πείτε μας. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, είχαμε ένα εκπληκτικό τριήμερο. Η πληρότητα στα ξενοδοχεία άγγιξε το 100%. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε και τις εορταστικές εκδηλώσεις τα Μιαούλια 2021, που επίσης αναμένεται να έχουμε 100% πληρότητα. Είναι εορταστικές εκδηλώσεις αφιερωμένες στη μνήμη του Ναυάρχου της Ελληνικής Επανάστασης, Ανδρέα Μιαούλη. Γίνεται φαντασμαγορική κάψη πυροτεχνημάτων, πυρπόληση ομοιώματος Οθωμανικής φρεγάτας έξω το λιμάνι της Ίδρας, και πλαισιώνονται και μουσικά αυτές οι εκδηλώσεις με μια συναυλία με τον Γιώργο Νταλάρα. Δήμαρχε, κάθε χρόνο διαχρονικά, ποιοι στηρίζουν τον τουρισμό του νησιού? Εσωτερικός τουρισμός, κάποιες συγκεκριμένες αγορές από το εξωτερικό? Τον στηρίζουν τόσο εσωτερικός τουρισμός, γιατί είναι νησί εύκολα προσβάσιμο, πολύ κοντά στην Αθήνα. Έχει μια μεγάλη ιστορία, πανέμορφη αρχιτεκτονική. Είναι το νησί χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς μοτοποδήλατα. Αλλά έχουμε και σίγουρα και τουρίστες από όλο τον κόσμο, Ευρωπαίους κυρίως. Και τα τελευταία χρόνια δεχόμαστε και αρκετούς Αμερικανούς, Ιάπωνες και Ρώσους. Ένα νησί κοσμοπολίτικο που συγκεντρώνει κόσμο από όλες τις περιοχές της γης, θα έλεγε κάποιος. Και είναι ένα νησί για όλα τα βαλάντια. Αυτό θέλω να επισημάνω με την παρέμβασή μου απόψε. Η εμβολιαστική διαδικασία πώς κύλησε και πώς συνεχίζει να κυλά στο νησί σας? Έχουμε φτάσει σχεδόν στο 90% εμβολιασμένων από τους μόνιμους κατοίκους. Ελάχιστοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Είμαστε ένα COVID-free νησί. Οι μόνιμοι κάτοικοι, ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων, δήμαρχε? Το χειμώνα είμαστε γύρω στις 2.000, το καλοκαίρι αυξάνεται ο αριθμός. Όμως σας λέω, σε ποσοστό πάνω από 90%, με την ενημέρωση που έχω από το τοπικό εμβολιαστικό κέντρο, έχει εμβολιαστεί και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γι' αυτό. Οι επιχειρήσεις, η εστίαση, το λιανεμπόριο, τα τουριστικά καταλήματα έχουν ανοίξει στο σύνολό τους? Έχουν ανοίξει όλα, βεβαίως. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι οι ιδραίοι επιχειρηματίες έχουν προσαρμόσει τις τιμές στα δεδομένα της οικονομικής και της υγειονομικής κρίσης, χωρίς να κάνουν την παραμικρή έκπτωση στο άριστο επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν. Οπότε το τουριστικό προϊόν της Ίδρας στηρίζεται στις καλές τιμές, από ό,τι καταλαβαίνω από τη μία, αλλά και και στη διαφορετική καθημερινότητα έτσι που έχετε υιοθετήσει. Βεβαίως. Φανταστείτε τώρα να μένετε σε μια μεγαλούπολη και ξαφνικά να βρεθείτε σε ένα νησί χωρίς αυτοκίνητο, χωρίς μοτοποδήλατο, στην απόλυτη ησυχία, σε καταγάλανα νερά, και να ζήσετε σε ένα νησί γεμάτο ιστορία, αλλά και γεμάτο καλλιτέχνες, μεγάλους ζωγράφους, πολιτικούς που έχουν ζήσει εδώ. Είναι ένας πανέμορφος συνδυασμός που γοητεύει και τον πλέον απαιτητικό επισκέπτη. Ο δήμαρχος της Ίδρας, με καταγωγή από την Κρήτη, Κουκουδάκης. Ναι, η καταγωγή μου, όπως το έχω ανιχνεύσει, είναι από τα Χανιά της Κρήτης. Βέβαια, η οικογένειά μας ήρθε εδώ πριν την Επανάσταση. Προφανώς, όταν οι Τούρκοι ήρθαν στην Κρήτη το 1669 και δημιουργήθηκαν αυτές οι μεταναστευτικές ροές προς τις Κυκλάδες και στη Λακωνία, η οικογένειά μας ήρθε εδώ στην Ίδρα, και μάλιστα ένας προ-προ-πάπους μου, ο Γεώργιος Κουκουδάκης επίσης, εντοπίζεται να είναι και μέλος πληρωμάτων των πυρπολικών του Μιαούλη. Κάτι που με συγκινεί ιδιαίτερα και με κάνει ιδιαίτερα περήφανο. Και από ό,τι γνωρίζω, η φιλοξενία εκεί των ντόπιων μοιάζει και είναι παρόμοια βέβαια με την αντίστοιχη των κριτικών. Φημίζεστε για την φιλοξενία? Θα έλεγα, έχουμε πολλές ομοιότητες. Βέβαια, η φιλοξενία των κριτικών εμένα μου έχει μείνει αλυσμόνητη. Έχω έρθει σε αρκετούς γάμους στο νησί και πραγματικά έχω συγκινηθεί, γιατί η φιλοξενία στην Κρήτη είναι τρόπος ζωής. Είναι κάτι σαν ιεροτελεστία. Έχω ενθουσιαστεί όποτε έχω έρθει στο νησί. Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σεζόν να ευχηθώ. Εδώ είμαστε να κάνουμε και τον απολογισμό όταν ολοκληρωθεί βέβαια, και μακάρι να είναι με θετικό πρόσημο.
Βεβαίως, σας περιμένουμε να σας φιλοξενήσουμε στο νησί. Έχουμε προτείνει εκδηλώσεις και έχουν γίνει δεχτές από το Δήμο Χανίων και από το Δήμο Ηρακλείου, γιατί μας συνδέουν στενή ιστορική δεσμή. Με χαρά. Η πρώτη αποβατική ενέργεια του Ιδραϊκού Στόλου έγινε στα Χανιά, στο κάστρο της Γραμβούσας. Και η πρώτη μεγάλη νυχτερινή ναυμαχία έγινε έξω από το Ηράκλειο, πάλι με πρωταγωνιστή το Μιαούλη. Θα έρθουμε εκεί να τιμήσουμε την κοινή μας ιστορία και τα 200 χρόνια ελεύθερου εθνικού βίου. Βέβαια, χαρά μας να καλύψουμε και το ρεπορτάζ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σεζόν και στην όμορφη Κρήτη. Να είστε καλά όλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.